Σοβαρό ζήτημα υπάρχει από την ημέρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά με τις καθαρίστρες των σχολείων της καβάλα. Αυτό γιατί κάθε χρόνο πρέπει να υπογράφουν νέα σύμβαση καθαρίστρες και πολλές φορές η διαδικασία είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα να ξεκινάει η σχολική χρονιά και στα σχολεία να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Δήμαρχο Καβάλα Δημητρά Τσανάκα, η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί, αφού ούτω ή άλλω οι ημερομηνίε είναι πιεστικέ. Καθώ στι 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την επιλογή του. Λοιπόν, εάν δεν ορίσει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, δεν μπορεί να λάβει απόφαση. Και επειδή τελευταία σε αυτέ τι επιτροπέ, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, είχαμε οικονομικέ περιπέτειε, οι οποίε ακόμα δεν έχουν τελειώσει, δεν είναι εύκολο να στηριχθεί και να αναλάβει χωρί να έχει μια επίσημη ε, από κάπου, ένα επίσημο χαρτί που να σε ορίζει πρόεδρο. Το επίσημο χαρτί ήρθε χθε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν οριστεί οι πρόεδροι, έχουν οριστεί τα διοικητικά συμβούλια. Σήμερα θα περάσουν στην αποκεντρωμένη. Κατευθείαν θα γίνει διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου θα υπογραφεί το ενδιαφέρον για τις καθαρίστριες ότι λέει ο νόμος θα θυροκοληθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι επιλογές, θα ειδοποιηθούν οι καθαρίστριες και θα πάνε στη δουλειά τους υπογράφοντας τη σύμβασή τους. Πρέπει να σας πω ότι και τις προηγούμενες χρονιές οι υπογραφές των συμβάσεων έπεφταν μεταξύ 11-12 Σεπτεμβρίου και 22 Σεπτεμβρίου. Το το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου πρέπει να είναι η καταληκτική ημερομηνία. Δηλαδή γνωρίζει τι γίνεται με την αλλαγή των Δήμων, γιατί οι Δήμοι αλλάζουν στο 80% της Ελλάδος. Υπάρχει μία ανομαλία στο 80% με την αλλαγή της διοίκησης. Λοιπόν, μέχρι τις 22 του μηνός πρέπει να έχουν φύγει στην Αθήνα τα ονόματα των καθαριστριών και επομένως όλα θα έχουν μπει στη θέση τους.